για να τιμηθεί η μνήμη των θυμάτων της αρμενικής γενοκτονίας που φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να δηλώσουμε την αντίθεσή μας σε κάθε μορφή βίας και παραβίασης των ιδεωδών της δημοκρατίας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για ένα διαφορετικό δεν ξεχνώ, που δεν αφορά μια παράνομη εισβολή και κατοχή από τον ίδιο δράστη, αλλά ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Βρισκόμαστε εδώ με δέος, μπροστά στις απώλειές σας, για να υποκληθούμε στον πόνο σας και στους εκατονταετείς αγώνες σας. Η γενοκτονία αποτελεί ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, για το οποίο μάλιστα δεν υπάρχει παραγραφή. Η παραγραφή μπορεί να υπάρξει μόνο όταν τα θύματα ή η διεθνή κοινότητα λησμονήσουν. Με τη σημερινή εκδήλωση, οι Αρμένοι αλλά και όλοι μας καταδεικνύουμε ότι δεν ξεχνάμε και απαιτούμε την αναγνώριση του διαπραχθένους εγκλήματος. Η αναγνώριση αυτή θα αποτελέσει μια στέρεη βάση για την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ώστε να εμπεδωθεί μια σχέση ειρήνης και φιλίας μεταξύ των Αρμενίων και της σύγχρονης Τουρκίας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να αποτρέψουμε την γενοκτονία της συλλογικής μνήμης, μια μνημοκτονία. Γιατί, όπως είχε πει και ο Μίλαν Κούντερα, η πάλη της ανθρωπότητας κατά οποιασδήποτε επιβουλής είναι η πάλη της μνήμης κατά της λύπης. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της αρμενικής κοινότητας που θα έχει το ρόλο της συντονίστρια στη σημερινή βραδιά, την κυρία Μαράλ Πετρουσιά. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Για τις επόμενες εκδηλώσεις θα ενημερώσει η συντονίστρια της σημερινής βραδιάς. Και πάλι ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον Απρίλιο του 1915, όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία έθετε σε εφαρμογή ένα καλά προμελετημένο σχέδιο εξόντωσης και αφανισμού του αρμενικού λαού στα πλαίσια του Μακουρανικού Δισχεδίου. 1,5 εκατομμύριο αθώες ψυχές έπεσαν θύματα της τουρκικής βαρβαρότητας. Η Δυτική Αρμενία ερημώθηκε από το λαό της και μεταβλήθηκε σε περιπολιμένα ερείπια. Χιλιάδες κομοπόλεις και χωριά, καθώς και εκατοντάδες μνημεία μεσαιωνικής αρμενικής τέχνης, ισοπεδώθηκαν. Λίγο αργότερα ήρθε η σειρά και του ελληνικού στοιχείου με τη Μικρασιατική καταστροφή, όπου ο ελληνισμός του Πόντου και της Μικράς Ασίας είτε εξοντώθηκε είτε εξαναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα του. Η ανθρώπινη ζωή είναι ασφαλώς πολύτιμη και υπεράνω όλων, αλλά πολύτιμη είναι και η πνευματική και η υλική κληρονομιά που ο λαός μας με πολύ κόπο μέσα στους αιώνες δημιούργησε στη βιβλική γη του και η οποία καταστράφηκε και λαϊλατήθηκε από την Οθωμανική Τουρκία. Χθες, σήμερα, αύριο και για πάντα, οι ζωές που θυσιάστηκαν και η κληρονομιά που καταληστεύτηκε παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας και της γενετικής μνήμης κάθε Αρμένιου. Η σημερινή πολιτιστική παρουσία μας εδώ είναι ένας ελάχιστος χώρος τιμής στα 1,5 εκατομμύριο αθώα θύματα της αρμενικής γενοκτονίας και είναι αφιερωμένη στους παππούδες και τις γιαγιάδες μας που με τόση αγάπη και πείσμα μας μετέδωσαν τον πανάρχιο πολιτισμό του λαού μας. Η αρμενική μουσική έχει τόσο βαθιές ρίζες όσο και η ιστορία του αρμενικού λαού. Ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς του λαού μας ήταν και ο Κομιτάς, τη μουσική του οποίου θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε στη συνέχεια. Ο Κομιτάς γεννήθηκε το 1869 στην Κυτάχια της Μικράς Ασίας και το κανονικό του όνομα ήταν Σογομών Σογομονιάν. Σε μικρή ηλικία ο Σογομών έμεινε ορφανός και την ανατροφή του την ανέλαβαν στενοί του συγγενείς. Σε ηλικία 11 ετών πηγαίνει να σπουδάσει στη θεολογική σχολή του Πατριαρχείου της Αρμενίας του Ετσμιατζίν, όπου και δείχνει ιδιαίτερες επιδόσεις στη γλώσσα και τη μουσική. Τον μαγεύει όμως η παραδοσιακή μουσική που ακούγεται έξω από τα τείχη της σχολής, από τα χείλη των χωρικών. Στην ηλικία των 25 ετών χειροτονείται επίσκοπος και παίρνει το όνομα Κομιτάς Βαρταβέτ. Ανήσυχο πνεύμα και καλλιτεχνική φύση, συνεχίζει τις σπουδές του στη μουσική και τη σύνθεση στη Τυφλίδα και το Βερολίνο, ενώ με διαλέξεις και συναυλίες κάνει γνωστή την αρμενική μουσική στα κέντρα της Ευρώπης και της Υπερκαυκασίας. Παρουσιάζει στο φιλόμουσο κοινό το γνήσιο αρμενικό τραγούδι, την αυθεντική αρμενική μουσική, που εδώ και μερικά χρόνια σταχυολογεί από τα στόματα των χωρικών, περιφερόμενος από χωριό σε χωριό και καταγράφοντας τραγούδια, σε πανηγύρια και γάμους, στη διάρκεια υπαίθριων εργασιών και δυσάρεστων γεγονότων. Δεν παραλείπει ακόμα τα τραγούδια των γειτονικών λαών, Κούρδων και Τούρκων,
Γεωργιανών και Περσών. Καταφέρνει να συγκεντρώσει πάνω από 4.000 παραδοσιακά τραγούδια και μελωδίες. Δυστυχώς όμως διασώζονται μόνο τα 1.200 από αυτά. Το 1910 πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί οργανώνει μια μεικτή χοροδία 300 ατόμων και συνεχίζει από εκεί ακούραστος τις συναυλίες, τις διαλέξεις, τη μελέτη και την καταγραφή των εκκλησιαστικών ύμνων ή των παραδοσιακών τραγουδιών. Δυστυχώς ο Κομιτάς ακολούθησε τη μοίρα του λαού του κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας των Αρμενίων. Τον Απρίλιο του 1915, με πρόφαση τη μετατόπιση των πληθυσμών λόγω του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, αφού συνελήφθησαν και θανατώθηκαν όλοι οι πρόκριτοι, διανοούμενοι και ηγέτες των Αρμενίων της Κωνσταντινούπολης, άρχισε η εξόδωση των αρμενικών πληθυσμών, των πόλεων και των χωριών, είτε με την άμεση σφαγή τους στις ανατολικές επαρχίες, είτε με την εκτόπισή τους στις ερήμους της Συρίας και της Μεσοποταμίας. Περί τα 3.000 τραγούδια και σημειώσεις εξαφανίστηκαν μαζί με τους 1,5 εκατομμύριο οδικοχαμένους στον δρόμο της εξορίας. Η ευαίσθητη ψυχή του μάτωσε και το πνεύμα του σάλευσε στις εικόνες της εμψυχρό ή σταδιακής δολοφονίας των συμπατριωτών του. Φίλοι του σώζουν το κορμί του και επιστρέφει σωστό ράκο στην Κωνσταντινούπολη. Μα δυστυχώς δεν μπορούν να σώσουν και την ψυχή του από τα φαντάσματα των σφαγιαστέντων φίλων και συμπατριωτών του που τον κυνηγούν στην υπόλοιπη ζωή του. Και το 1919 τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο ψυχικών νοσημάτων των Παρισίων. Η σιωπή τον συνοδεύει τα επόμενα χρόνια. Τα μάτια του παγερά και ανέκφραστα θα ασφαλίσουν στις 22 Οκτωβρίου 1935. Τραγούδια του Κομιτάς θα ερμηνεύσει σήμερα με τη μοναδική ευαισθησία που τη διακρίνει η σοπράνο Ρυψιμέντα Νιελιάν. Η Ρυψιμέντα Νιελιάν γεννήθηκε το 1972 στην πόλη Ερεβάν της Αρμενίας. Σε ηλικία 10 ετών έγινε δεκτή κατόπιν εξετάσεων λόγω εξαιρετικών φωνητικών ικανοτήτων στη Σχολή Μουσικής και Προστασίας Παιδικών Φωνών στην Αρμενία με κατεύθυνση σπουδών το πιάνο και τη φωνητική, φοιτώντας εκεί επί 7 συναπτά έτη. Λίγο αργότερα εισήχθη στο οδείο Ρωμανός Μελικιάν για τετραετή σπουδές στο τμήμα φωνητικής, μελοδραματικής και ορθοφωνίας. Στη συνέχεια εισήχθη στο Κονσερβατόριο Κομιτάς, από το οποίο αποφύτησε 5 χρόνια αργότερα με ειδίκευση σολής, τραγουδίστρια όπερας και κονσέρτου σοπράνο και καθηγήτρια μονοδίας με βαθμό διπλώματος άριστα. Ένα χρόνο αργότερα ακολούθησαν οι μεταπτυχιακές σπουδές της στην ανωτέρα σχολή από την οποία αποφύτησε ξανά με βαθμό άριστα. Παράλληλα με τις σπουδές της, δίδασκε και φωνητική στο μουσικό σχολείο, ενώ έδινε και πληθώρα συναυλιών με οπερατικό και όχι μόνο ρεπερτόριο. Εκτός των άλλων, έχει κατά καιρούς λάβει μέρος και σε εκδηλώσεις με καθαρά φιλανθρωπικό σκοπό σε ερμηνεύτρια. Επιπλέον, έχει διακριθεί κερδίζοντας δεύτερη θέση στο διαγωνισμό Ρεσαβίρ Καραπετιάν με τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό της Τατιάνα Βυσνεύσκαγια και πρόκριση στο Masterclass στην Τυφλίδα. Και τέλος, κερδίζοντας την τρίτη θέση στο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ της Ρόδου. Τα τελευταία χρόνια διδάσκει μονοδία σε διάφορα οδεία. Τώρα εργάζεται στο οδείο Έφωνων της Ξάνθης και στο Θρακικό Πνευματικό Κέντρο, Θρακικό Οδείο της Κομοτηνής. Ταυτόχρονα πραγματοποιεί συναυλίες ως σολίστας σε ολόκληρη τη Θράκη, ενώ βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής και την Ορχήστρα Φίλων Μουσικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παράλληλα με τον κύκλο μουσικών της σπουδών, μέσα στα λοιπά προσόντα της βρίσκεται και η κατοχή του πτυχίου της διακόσμησης της Σχολής της Πετρούπολης. Στο πιάνο συνοδεύει τη Ρυψιμέντα Νιελιάν η Λάρα Κελεσίδου. Η Λάρα Κελεσίδου γεννήθηκε στη Ρωσία το 1970. Από την ηλικία των 6 ετών ξεκίνησε τις σπουδές πιάνο. Το 1997 πήρε πτυχίο πιάνο από το Δημοτικό Οδείο Καπάλας. Το 2009 δίπλωμα πιάνο από το Δημοτικό Οδείο Αλεξανδρούπολης. Το 2004 πτυχίο αρμονίας. Από το 1998 εργαζόταν σε οδεία των Αθηνών ως δασκάλα πιάνο. Τα τελευταία 6 χρόνια ζει στην Ξάνθη. Διδάσκει πιάνο στο Οδείο Έφωνων και στο Οδείο Μη Σικάκη στην Κομοτηνή. Παίρνει μέρος σε πολλές συναυλίες και πανελλήνιους διαγωνισμούς, συνοδεύοντας μονοδούς πνευστά και έγχορδα. Η Μαρίνα Παύλου θα συνοδεύσει τη Ρυψιμέντα Νιελιάν με τη βιόλα. Η Μαρίνα Παύλου ξεκίνησε μαθήματα βιολιού σε μικρή ηλικία και στη τάξη της Μέσης συνέχισε με βιόλα και πήρε το πτυχίο της το 2008. Παράλληλα, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο κλασικό τραγούδι, λαμβάνοντας το δίπλωμα το 2008. Από το 2000 μέχρι το 2008, συμμετείχε στις συναυλίες και τις αποστολές εξωτερικού και εσωτερικού,
της Ορχήστρας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ήταν μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του Δήμου Καλαμαριάς. Από το 2010 μέχρι και σήμερα είναι μέλος της Ορχήστρας Μουσικής Δωματίου του Συλλόγου Φίλων Μουσικής της Θράκης. Υπήρξε καθηγήτρια βιόλα στα Μουσικά Σχολεία Ξάνθης και Ηλίου. Διδάσκει βιόλα στο Έφανον και σε άλλα οδεία. Στα τραγούδια του ο Ντομιτάς μιλάει για τη φύση, για τα πουλιά, για τη θάλασσα. Υπάρχει όμως πάντα μία θλίψη και μία λύπη που παραπέμπουν στα βάσανα του λαού του και στη νοσταλγία του για την πατρίδα. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το τραγούδι του Γερανού. Κάθε άνοιξη περιμένει τον Γερανό και το ρωτά. Έχεις κανένα νέο από την πατρίδα? Γερανέ μου, φώναξε, τραγούδα. Κάθε άνοιξη σε καρτερό με λαχτάρα να έρθεις. Η καρδιά μου ματώνει. Mm-hmm.